Hello, bestie. Κατευθείαν κλείσε από τη μητέρα μου. Hello, bestie. Λοιπόν, σήμερα θα σου δείξω κάποια πράγματα τα οποία αγόρασα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη and I cannot wait. Τα λέω έτσι γιατί προσπαθώ αυτό. I cannot wait to show you. Λοιπόν, θυμάσαι που σας είχα πει ότι είχα πάρει το βιβλίο το Huga και μετά πήρα και το άλλο που λεγόταν... δεν θυμάμαι. Λούκα. Νομίζω το προφέρω σωστά. Τέλος πάντων, ήταν ο δανέζικος τρόπος για να ζεις καλά και ο δανέζικος τρόπος για την ευτυχία. Κάτι τέτοιο. Τώρα πήρε λοιπόν από τον ίδιο συγγραφέα την τέχνη της δημιουργίας αναμνήσεων. Δεν άκουσα κανέναν να μιλάει για αυτό το βιβλίο. Θέλω να πω προφανώς θα έχουν μιλήσει ή δεν ξέρω. Πάντως εγώ το πήρα γιατί απλά εμπιστεύομαι αυτόν τον τύπο. Μου αρέσει όπως γράφει το βιβλίο, είναι τα βιβλία όλα αυτά που δηλαδή δεν είναι κάτι, είναι ένα επιδόρπιο, είναι ένα ευχάριστο επιδόρπιο, είναι ένα τσία πάντινγκ αν θέλετε. Γιατί πλέον μαγειρεύω κιόλας. Ρε γλέντια. Τέλος πάντων, είναι ένα τσία πάντινγκ για την ημέρα σου και έχει και μεγάλα γράμματα και έχει και ζωγραφιές, πολύ ευχάριστο, αλλά έχει σκληρό εξώφυλλο. Δηλαδή, θέλω να πούμε λίγο στην ψυχολογία τώρα αυτό. Από μέσα είναι πάρα πολύ εύκολο να διαβάσει. Απ' έξω σου δίνει την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα στιβαρό βιβλίο. Εγώ θα το διαβάσω, θα είμαι πάρα πολύ έξυπνη κτλ. Αυτό μέσα σε δύο βράδια το βγάζει. Θα δείτε, θα σα εξηγήσω. Και το άλλο το οποίο το πήρα και είμαι πάρα πολύ excited και το πήρα δώρο και σε μία από τις θείες μου, που είναι έτσι η Νύθια, η οποία μου έδωσε όλο αυτό το. Αυτό, κατάλαβες αυτό, μου το πέρασε έτσι, ήρθε σε μένα. Λάκης Γαβαλάς, loaded. Το loaded μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω διαβάσει τώρα για ποιο λόγο το όνομα σε loaded. Λάκης Γαβαλάς, είσαι. Επίσης έχει μέσα και σορτή σελίδα δίκτυα, αγάπη. Εντάξει, τώρα Λάκης είσαι. Λοιπόν, μου αρέσει το loaded γιατί το loaded το χρησιμοποιούμε και για να πούμε αυτό, για αυτόν που έχει χρήματα. Λέμε είναι φορτωμένος, ματσωμένος που λέμε στα ελληνικά. Loaded. Νομίζω ότι το λέμε και για κάποιον ο οποίος είναι. Loaded. Καλά, το λέει σίγουρα για κάποιον ο οποίος έχει πάνω του όπλο. They're loaded. Ότι είναι οπλισμένοι. Πάρα πολλά τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και επίσης ότι δεν είναι loading, δεν είναι σε εξέλιξη, είναι ότι that's it, that's the final product. You're working with the final product. Of course, a final product that keeps evolving in the best possible way. Μου αρέσει πάρα πολύ, μπορώ να κάνω ανάλυση της φωτογραφίας, των politics της φωτογραφίας αυτής. Δηλαδή, πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η φωτογραφία για πάρα πολλούς λόγους. Αν σας ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα, εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά να τα κάνω, γιατί έχουμε κάνει και μια θεωρία του πολιτισμού στη σχολή και με μεγάλη μου χαρά έτσι να πάω να πιάσω αυτά τα θέματα, να τα ξαναθυμηθώ. Επίσης θα σας πω ότι πήρα αυτό εδώ, ήταν impulse buy. Impulse buys είναι όλα αυτά που παίρνεις, όλα αυτά μικρά τζιμπλίκια που έχει εκεί πέρα δίπλα στο ταμείο για να τα αγοράσεις τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν το αγόρασα και αυτό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το έκανα γνώση μου και μπράβο μου, είναι οι απόκρυφες σκέψεις των σκύλων. Το πήρα για τον Joy. Okay. Τον Joy της φίλης μου, δεν λέω τότε, γιατί έχουμε και GDPR. Λοιπόν, οι απόκρυφες σκέψεις των σκύλων, τέλειο. So cute. Αυτά. Αυτά τα τρία πήρα από βιβλία. Πήρα και κάποια δώρα για βιβλία. Ναι, κάποια βιβλία για δώρο. Και τώρα θα σας δείξω ότι... Λοιπόν, εγώ είχα πάρει αυτό εδώ πέρα από το Zara, Poetic Mind. Δεν ξέρω, από τα πιο ωραία πράγματα που έχω μυρίσει. Πολύ sick, πολύ έτσι fine, πολύ οτιδήποτε. Οπότε λοιπόν το πήρα σε home spray. Και πήρα σε home spray και το Absolute Linen. Και εκείνο μου άρεσε. Μου άρεσε εκείνη τη στιγμή. Δεν το έχω δοκιμάσει τώρα σε τέτοιο. Είναι για να ψεκάζεις μέσα στο σπίτι και να είσαι that girl. Έτσι κατάλαβα από τις περιγραφές. Τώρα, εγώ πήγα σήμερα στο τέτοιο. Εγώ πήγα σήμερα στο Zara και λέω στην κοπέλα που ήταν εκεί. Της λέω, κοιτάξτε να δείτε, εμένα οι φίλες μου είναι πάρα πολύ προκομμένες. Δεν γίνεται να μείνω πίσω. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνω για να match their energy. Γελάει η κοπέλα, μου λέει να σας βοηθήσω. Μου λέει φυσικά, ξέρω εγώ. Όχι, μου λέει θα είστε και εσείς. Μου λέει το ίδιο. Λέω φυσικά, ωραία, πάμε. Οπότε λοιπόν βρίσκω εγώ αυτά εδώ. Μου λέει τα home sprays δεν τα βάζουμε πάνω σε υφάσματα.
Μου λέει γιατί αφήνουν λεκέ, ίσω αφήσουν λεκέ. Α, μπράβο, γιατί εγώ με αυτό, γι' αυτό μπήκα μέσα. Μπήκα πρώτα για ένα freshener. Κατάλαβες, εδώ έχουμε ένα odor neutralizer. Γιατί η bestie μου, η Αναστασία, κάνει, θα πλύνει το κάλυμα, θα το στεγνώσει, θα το κάνει με τη σκόνη, με ένα ειδικό εξάρτημα και μετά θα βάλει και το σπρέι. Και εμένα γι' αυτό, όλο αυτό ήταν inspo. Λοιπόν, θα σας πω ότι this is my latest obsession. Obsession, no. This is my latest hack, life hack. Για τα πράγματα τα οποία συνειδητοποιώ ότι δεν, ή γνωρίζω χρόνια τώρα, ότι δεν είμαι τόσο καλή, για τα πράγματα τα οποία δεν είμαι καλή, έχω αποφασίσει πλέον, δηλαδή όποιον άνθρωπο γνωρίζω στη ζωή μου, ο οποίος, ή η οποία το έχουν αυτό, εντάξει, τους ζητάω, τους κάνω ερωτήσεις και τους ζητάω να μου περιγράψουν με όση περισσότερη λεπτομέρεια γίνεται, αν για ποιο λόγο, τι τους κάνει να χαίρονται, τι αυτό, τι είναι. Τι με βοηθάει εμένα τώρα αυτό, δηλαδή τι με βοηθάει εμένα τώρα να ξέρω που ο άλλος ή οι άλλοι κάνουν, ας πούμε, μαγειρεύουν και έχουν, ξέρω εγώ, μαγειρεύουν γι' αυτό το λόγο 10 βήματα πιάτο και είμαι σε φάση, γιατί έχει 10 βήματα, ας πούμε, εγώ θέλω το φάω, μπορώ το φάω πάνω από τον νεροχύτη, δεν έχει καμία σημασία κτλ. Οπότε λοιπόν τους ρωτάω να μου πουν αυτό, να μπω λίγο έτσι στο mood. Γιατί προφανώς κάτι είναι, κάτι μου λείπει εμένα, ένα ένζυμο, ένα βίωμα, κάτι μου λείπει, για ποιο λόγο εγώ, ή υπάρχει ένα λάθος, ένα κακό βίωμα, μια κακή προηγούμενη εμπειρία. Θέλω να τη βρω λοιπόν αυτή, μέχρι να τη βρω λοιπόν, ας αρχίσω να διορθώνω έτσι με hacks την τέτοια. Οπότε λοιπόν, προσπαθώ να περιβάλλω από ανθρώπους οι οποίοι, καλά, προφανώς από ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν, και αλλήλου εμπνεόμαστε, αλλά και από ανθρώπους και που συνήθως είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλύτεροι από μένα σε κάποια άλλα πράγματα και με βοηθάει αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Πήρα λοιπόν και το fabric spray και η ελπίδα μου είναι σε αυτά. Έχω κάνει και μία γενική καθαριότητα. Αν βλέπατε τι γενική καθαριότητα έκανα Σάββατο, Σάββατο μεσημέρι, όχι, Σάββατο απόγευμα μέχρι Σάββατο βράδυ. Ρε, θα με ζηλεύατε τι ωραία γενική καθαριότητα έκανα. Μέχρι που ήρθε, γιατί είχαμε κάτι προβλήματα, σας το έχω ξαναπεί σε προηγούμενο story, απλά δεν τα αναλύω πάρα πολύ αυτά. Είχα κάτι θέματα και εκεί πέρα με τα υδραυλικά στο μπάνιο, οπότε λοιπόν 5 ώρες ήρθε ο άνθρωπος και το έφτιαχνε ο υδραυλικός. 2 μήνες ήταν αυτή η δουλειά. 5 ώρες το έφτιαχνε ο υδραυλικός, μη σας τα πολυλογώ. Μα τον γενικό του νερού που ήταν σε άλλο δωμάτιο, μα το ένα με το άλλο, πρέπει να ξαναπεράσουν τα πάντα από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Η νέη is building character. Σημαίνει η νέη is gonna build character και σε λίγο καιρό δεν θα με νοιάζει, θα λέω να έρθω κι εγώ σπίτια σας, να σας καθαρίσω, να σας βοηθήσω κτλ. Αυτά είχα να σας πω, αγόρασα σήμερα, αυτά εδώ είναι για την καινούργια είναι, το καλό που τους θέλω να μου βοηθήσουν, γιατί διαφορετικά δεν θα ξαναπάρω τίποτα. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να ξέρω αν κάτι όντως θα με βοηθήσει ή όχι, αν δεν το πάρω, εντάξει, δηλαδή μπορεί αυτό το πράγμα τώρα να κάνει ένα τσικ μες στον εγκεφαλό μου, μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και ναι, λοιπόν. Τι άλλο, αυτό εδώ πέρα είναι δωράκι. Αυτό είναι για μένα, αλλά το έχω πάρει ήδη δώρο, σας είπα. Και αυτό εδώ πέρα, φιλοδοξώ να το κάνω pronto. Λοιπόν, αυτά, αν τα έχετε διαβάσει, let me know. But either way, I will let you know. Αυτά, have a good one, bye bye.